Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, Γιώργος Αντώνης εδώ πέρα. Άλλο ένα βίντεο παιδιά για το YouTube. Λοιπόν, αυτές τις μέρες γενικά δεν πολύ κάθομαι και ψάχνω και ασχολούμαι τόσο full 100% με τα βίντεο που ανεβάζω στο YouTube. Ανεβάζω κάποια βίντεο τώρα για τα άτομα που με βλέπουν πιο πολύ, έτσι είναι λίγα τα άτομα βασικά. Για αυτούς που με βλέπουν φανατικά ανεβάζω τα βίντεο αυτά. Εντάξει, δεν τα κοιτάω και τόσο πολύ, ρε παιδιά. Τι να κάνω, δηλαδή, αν κάτσω να ασχοληθώ τώρα full 100% για ένα βίντεο για το αν θα γράψω καλά μια λέξη ή αν θα βγάλω ένα καλό thumbnail για το YouTube που το βλέπουν 100-200 άτομα. Εντάξει, άμα το βλέπανε και περισσότεροι, θα καθόμουν να έδινα περισσότερη ασχολία. Θα ασχολιόμουν πιο πολύ, θα γινόταν πιο καλά τα βίντεο, πιο καλό μοντάζ και τέτοια. Υπάρχουν εξάλλου, άμα κοιτάξετε στο YouTube, υπάρχουν άπειρα βίντεο, παιδιά, τα οποία δεν λένε τίποτα, δεν σας ενημερώνουν σε τίποτα, απλά κάνουν λίγο χαβαλέ και λίγο βλακεία και έχουν views, εντάξει. Το έχω ψάξει στο YouTube, το έχω κοιτάξει, είναι συνήθως χαζομάρα και βλακεία. Γενικά, τα βίντεο που έχουν να σας προσφέρουν μια πληροφορία καλή, ώστε να μπορέσει να σε βοηθήσει, είναι λίγα και ελάχιστα. Και συνήθως αυτά δεν έχουν views, να το ξέρετε, κάπως έτσι πάει. Τέλος πάντων, εγώ εντάξει, δικαιολογούμε τώρα λίγο γιατί μου στέλνουν μηνύματα και φίλοι μου, πρόσεξε λίγο αυτό, πρόσεξε λίγο το άλλο, εντάξει. Και γενικά ξενερώνω γιατί δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει, ξέρω εγώ, όταν θέλω να βγάλω ένα βίντεο, λίγο να δείξω μια μυϊκή ομάδα, λίγο ξεχωριστά. Έχω κάποια άλλα πλάνα, ξέρω εγώ, στο μυαλό μου, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν βγαίνουν, το καταλαβαίνω αυτό. Θέλει κάποιον να είναι λίγο μέσα στο κλίμα, δηλαδή να κάνει και γυμναστική, να ξέρει και από βίντεο γυμναστική και τέτοια, είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι εύκολο αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να ξέρεις μόνο από βίντεο. Δηλαδή, εγώ εντάξει, έμαθα κάποια πράγματα για το βίντεο. Πρέπει να ξέρεις και πώς να φαίνονται, να δείξεις τη μυϊκή ομάδα για να το δει ο άλλος που βλέπει το βίντεο να φαίνεται καλά. Τέλος πάντων, μην σας πολυζελίζω με αυτά. Το καινούριο βίντεο είναι για το πώς θα χάσουμε κιλά. Λοιπόν, παιδιά, για να χάσετε κιλά, αυτό θα το πω μία φορά και δεν θα το ξαναπώ σε άλλο βίντεο, να το ξέρετε. Για να χάσετε κιλά, πρέπει να έρθετε σε θερμιδικό έλλειμμα. Ελπίζω να μην ακούγεται πολύ ανεμιστήρας. Γιατί έχει πολύ ζέστη εδώ μέσα. Τι σημαίνει θερμιδικό έλλειμμα? Πρέπει να καταναλώνετε λιγότερες θερμίδες από ό,τι καίτε την ημέρα. Εάν καίτε 2.500 θερμίδες την ημέρα, μαζί με τη γυμναστική, με το περπάτημα, το τρέξιμο ή ό,τι άλλο κάνετε, και καταναλώνετε 2.450 θερμίδες, αρχίζετε και μπαίνετε σε καταβολισμό. Καταβολισμός τι σημαίνει? Αρχίζει το σώμα και καίει λίπος. Εντάξει, από αυτό που έχει αποθηκευμένο. Οπότε πρέπει να είστε σε θερμιδικό έλλειμμα. Τώρα, αυτές τις 2.500 θερμίδες ή τις 2.450 βασικά που θα καταναλώσετε, μπορείτε να τις πάρετε, να τις φάτε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας θέλετε. Μπορείτε να φάτε, ξέρω εγώ, μόνο το πρωί 2.450 θερμίδες. Μπορείτε να φάτε μόνο το μεσημέρι. Ή μπορείτε να το σπάσετε σε 3 γεύματα, σε 4 γεύματα, σε 5 γεύματα, σε 10, όσα γουστάρετε. Αρκεί να φάτε μόνο 2.450 θερμίδες. Δεν παίζει ρόλο αν τα φάτε το πρωί, αν τα φάτε το μεσημέρι, αν τα φάτε το βράδυ. Εντάξει. Επειδή οι περισσότεροι δεν το πιστεύουν αυτό, λένε αν θα φάω το βράδυ θα βάλω κιλά. Αν θα φάω το μεσημέρι πριν κοιμηθώ θα βάλω κιλά. Επειδή οι περισσότεροι δεν το πιστεύουν αυτό, σας προτείνω απλά να το δοκιμάσετε. Γενικά, ό,τι δεν πιστεύετε και ό,τι ξέρω εγώ σας λένε και λέτε μα δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, δοκιμάστε το ρε παιδιά. Δεν έχετε να χάσετε και κάτι. Ο μόνος τρόπος για να δεις αν κάτι λειτουργεί πάνω σου ή αν όντως δεν πιστεύεις ότι δεν λένε αλήθεια, δοκιμάστε το. Είναι το πιο απλό πράγμα. Λοιπόν, έτσι μπαίνεις στη λογική να χάσεις κιλά. Τώρα, εγώ γενικά, επειδή με το φαγητό έχω, βασικά το φαγητό το αγαπάω, δεν είναι ότι θα λυπηθώ κάτι να το φάω. Κάνω τώρα, σκεφτείτε μια δίαιτα την οποία καμιά φορά με πιάνει μια όρεξη να φάω κάτι σε γλυκό, πάω και το τρώω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα κάτσω να σκάσω δηλαδή ότι θα χάσω τα κιλά μου, δεν είναι μέσα στα μάκρος μου, δεν θα πάρω περισσότερες θερμίδες. Μπορεί να κάνω λίγο παραπάνω γυμναστική ρε παιδί μου και θα το κάψω από εκεί ή και να μην το κάψω δεν με ενδιαφέρει και να πάρω μισό κιλό μέσα σε μια εβδομάδα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό μου απασχολεί είναι να πάει καλά η προπόνησή μου και να είμαι στα κιλά μου περίπου και να μην αυξομειώνω με μεγάλες αποκλίσεις, δηλαδή να πάρω 10 ή να χάσω 5 κιλά τόσο πολύ. Τώρα, εγώ προτείνω το καλοκαίρι να κάνουν καταβολισμό, δηλαδή να καίνε λίπος περισσότερο και να μην τους νοιάζει τόσο πολύ η μυϊκή μάζα και το χειμώνα, ρε παιδί μου, εντάξει, που μπορείς να σηκώσεις και περισσότερα κιλά λόγω ότι δεν έχει ζέστη, έχει καλύτερη θερμοκρασία, δεν έχει τόσο πολύ ζέστη και δεν σε αφήνει αυτή η ζέστη να υδρώνεις τόσο πολύ και να χάνεις πολλά υγρά ώστε να μην μπορείς να σηκώσεις πολλά κιλά. Σε βοηθάει να κάνεις καταβολισμό, ρε παιδί μου, κάνε τρέξιμο, κάνε λίγο ένταση, να χάνεις περισσότερο λίπος. Και το χειμώνα να κάνεις αναβολισμό, δηλαδή να παίρνεις μυϊκά κιλά.
Αυτά ήθελα να πω, παιδιά, για το βίντεο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Γράψτε μου κάτω ένα comment αν έχετε κάποια απορία και μια εγγραφή, παιδιά, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ εάν θέλετε να συνεχίσω να βγάζω βίντεο και να τα κάνω και εγώ τα βίντεο πιο επαγγελματικά, γιατί μπορώ να το κάνω, απλά δεν δίνω τόσο σημασία λόγω του ότι δεν έχω views. Δεν μπορώ να κάτσω να προσέχω για 100 και 150 views να βγάλω ένα τέλειο βίντεο, προσεγμένο, τέλειο, δηλαδή να είναι όλα στην εντέλεια, εντάξει. Εάν κάποια στιγμή πάει το κανάλι καλά, θα αρχίσω να βγάζω και πολύ καλύτερα βίντεο. Θα ανέβουν επιτήσεις και εννοείται θα το κάνω, εντάξει. Λοιπόν, οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε τα λέμε, τσάου.